Γεια σας, καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, πρόσκληση και την πολύ ωραία έτσι, ευκαιρία που μας δίνεις. Να πούμε πάρα πολύ απλά και πολύ γρήγορα ποιοι είμαστε. Anytime από την Inter American. Είμαστε το ψηφιακό brand της Inter American. Ξεκινήσαμε, κάναμε τα πρώτα βήματά μας το 2006. Από το 2011 έχουμε περίπου βγει πολύ δυνατά στην ασφαλιστική αγορά. Μας τιμούν περίπου 330.000 πελάτες και έχουμε φοβερά ψηλά ποσοστά ικανοποίησης του πελατολογίου μας, 90%, και NPS γύρω στο 60%. Θα πρέπει να πω ότι προσπαθούμε να αυτοματοποιούμε και να ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό είναι το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Και από το 2015 έχουμε κάνει την είσοδό μας και στην αγορά της τηλεματικής, στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με το προϊόν By The Mile. Φέτος, το 2017, ξεκινήσαμε τη δραστηριοποίησή μας και στην αγορά της Κύπρου. Ποιο είναι το όραμά μας? Το όραμά μας βασικά είναι να μπορούμε να ακούμε τους πελάτες μας, να μπορούμε να συνδημιουργούμε με τους πελάτες μας λύσεις για τις ανάγκες τους και φυσικά να είμαστε σημαντικοί για αυτούς. Γιατί τα θέλουμε όλα αυτά? Θέλουμε να τους βοηθήσουμε στη ζωή τους, να τους υποστηρίξουμε ώστε να ζήσουν καλύτερα, ασφαλέστερα και φυσικά περισσότερο. Όπως εμείς λέμε στην Anytime, θέλουμε να ακούμε, να δημιουργούμε μαζί τους, να εξερευνούμε μαζί τους και να δημιουργούμε για αυτούς. Η κυρία Αντωνάκη μας έδωσε μια ωραία πάσα στην αρχική της τοποθέτηση και μίλησε για τα trends της ασφάλισης αυτοκινήτου. Μιλάμε για την ηλεκτροκίνηση, που στην Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Μιλάμε για την τηλεματική. Μιλάμε για, φυσικά για τα αυτόνομα αυτοκίνητα και το car sharing. Προσπαθούμε σαν εταιρεία, είτε λέγεται Inter American είτε λέγεται Anytime, να είμαστε ενεργοί σε όλη αυτή τη διαδικασία, μαζί με τη μητρική μας εταιρεία, την Αχμαία, και με το σύνδεσμο εταιριών της Europco, στο οποίο συμμετέχουμε. Ήμασταν στα Τρίκαλα όταν ξεκίνησε το project, το ευρωπαϊκό project City Mobile 2 με τα 6 αυτόνομα αυτοκίνητα και τα καλύψαμε ασφαλιστικά. Θα δώσω λίγο έμφαση, πολύ μικρή, στην τηλεματική για να σας δείξουμε λίγο πώς σκεφτόμαστε και ποια είναι η στρατηγική μας. Κινούμαστε σε δύο άξονες. Μας ενδιαφέρει καταρχήν ένας οριζόντιος άξονας που έχει σχέση με τη χρήση των δεδομένων και πώς αυτά συνδέονται με τα ασφάλιστρα που εμείς υπολογίζουμε, και ένας δεύτερος άξονας που έχει σχέση με τις υπηρεσίες που εμείς παρέχουμε στον πελάτη μας. Πώς ξεκινήσαμε? 2015, προϊόν By The Mile. Ήταν ένα πολύ απλό προϊόν με περιορισμό στα χιλιόμετρα και έδινε ένα καλύτερο ασφάλιστρο, μια καλύτερη, πιο οικονομική λύση στον πελάτη μας. Το όριο που χρησιμοποίησαμε ήταν τα 5.000 χιλιόμετρα. Οι ίδιοι πελάτες γύρισαν πίσω και μας είπαν: «Μας αρέσει πολύ αυτό που κάνατε, αλλά δεν είναι αρκετό. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια αυτονομία, μπορούμε να πληρώνουμε ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας». Και από φέτος το καλοκαίρι πήγαμε στη δεύτερη γενιά προϊόντων By The Mile. Στο By The Mile 2, το οποίο είναι προϊόντα που ξεκινάνε με ένα minimum αριθμό χιλιόμετρων 3.000 και σταδιακά ο πελάτης μπορεί να χτίσει αυτό που θέλει έως τις 7.000 χιλιόμετρα. Μια καθαρά λύση pay as you go. Έχουμε επίσης λύσεις black box, οι οποίες έχουν σχέση κυρίως με την αποτροπή της κλοπής. Όλα αυτά, αν δείτε, έχουν μικρή χρήση των δεδομένων γενικότερα. Και αυτό θέλαμε σε πρώτη φάση. Θέλαμε να κάνουμε σταδιακή χρήση, να κατανοήσουμε το νέο επιχειρηματικό μοντέλο και σταδιακά να το εντάξουμε στο δικό μας. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, είμαστε στη φάση αυτή στην οποία περνάμε στην επόμενη φάση. Το By The Mile χρησιμοποιούσε ένα OBD, μια συσκευή η οποία έμπαινε στο αυτοκίνητο και μπορούσε να μετρήσει τα χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή όμως θέλουμε να φύγουμε πέρα από αυτό. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την πιο εξελιγμένη συσκευή που υπάρχει. Ποια είναι αυτή? Νομίζω όλοι την έχετε. Είναι το κινητό τηλέφωνο του καθενός. Και σε αυτή τη λύση προχωράμε. Προχωράμε λοιπόν στη χρήση του κινητού τηλεφώνου για να μετρήσουμε την οδηγική συμπεριφορά. Χτίζουμε λοιπόν μια νέα γενιά η οποία κάνει όλο και περισσότερο χρήση δεδομένων οδηγικής συμπεριφοράς και θα προσπαθήσει να φέρει και άλλες υπηρεσίες στα χέρια του πελάτη. Τι είναι όμως οδηγική συμπεριφορά? Πάλι ξεκινάμε απλά, δεν κάνουμε περίεργα και δύσκολα πράγματα.
βάζουμε αυτά που οι περισσότεροι από εμάς καταλαβαίνουν ότι είναι πρόβλημα. Μιλάμε για την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, μιλάμε για την απότομη επιτάχυνση ή απότομη επιβράδυνση και τέλος μιλάμε για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Γιατί κάνουμε αυτή την αλλαγή? Καταρχήν θεωρούμε ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι win-win και για μας και για τον πελάτη μας. Για τον πελάτη μας γιατί? Πρώτα απ' όλα, σαν newcomer μπορεί να έχει μια καλύτερη τιμή στο ασφαλιστρό του. Μπορεί να βελτιώσει την τιμή αυτή όσο οδηγεί καλύτερα και όσο αποδεικνύει κάθε μέρα ότι μπορεί να είναι, ότι είναι ένας καλός οδηγός. Μπορούμε να δώσουμε με τέτοια προϊόντα κίνητρα σε νέους οδηγούς. Τα μαύρα πρόβατα στις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ακούν την έκφραση νέος οδηγός και φεύγουν μακριά. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτό? Και τέλος μπορούμε να δώσουμε συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως προσφορές στο πάρκινγκ μέσα από δικούς μας συνεργάτες. Για μας όμως, γιατί το κάνουμε αυτό? Τι θα κερδίσουμε? Πρώτα απ' όλα αλλάζουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Μέχρι τώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες προσπαθούν να επιλέξουν όσο περισσότερους καλούς οδηγούς θέλουν για να έχουν καλά αποτελέσματα και πελατειακή βάση. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Η επιλογή δεν είναι αρκετή. Η επιλογή πρέπει να είναι συνδυασμός επιλογής και εκπαίδευσης. Πρέπει να υποστηρίξουμε την εκπαίδευση των οδηγών. Πρέπει να είμαστε εκεί δίπλα τους και να τους δείξουμε γιατί πρέπει να οδηγούν καλά και γιατί πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορές. Μεγάλη αλλαγή για την ασφαλιστική αγορά. Επίσης, μπορούμε να ξεφύγουμε από τη λογική των ομάδων. Λέμε ότι οι οδηγοί 30 χρονών ή 40 είναι καλοί οδηγοί, οι άλλοι είναι κακοί οδηγοί. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα πια. Πηγαίνουμε σε εξατομικευμένη προσέγγιση και σε επίπεδο προϊόντος και σε επίπεδο τιμολόγησης. Άρα λοιπόν, χτίζουμε ένα καινούριο αύριο. Ουσιαστικά ανοίγουμε την πόρτα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με μια τέτοια λογική, ώστε να δει τελείως διαφορετικά αυτή την ιστορία και την κλασική ασφάλεια του αυτοκινήτου. Τι είναι το πιο σημαντικό από όλα? Η σύνδεσή μας με τον πελάτη. Με τέτοιες συσκευές, με τέτοιες επιλογές συνδεόμαστε. Δεν είμαστε μαζί του μόνο τη στιγμή που γίνεται κάτι κακό, ένα ατύχημα ή μια ανάγκη για οδική βοήθεια. Είμαστε συνέχεια μαζί του, συνδεόμαστε όλο και περισσότερο, δημιουργούμε μια καινούργια σχέση. Αυτή νομίζω ότι είναι η μεγάλη αλλαγή. Πώς χτίσαμε αυτή τη νέα γενιά? Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τη χτίσαμε με μια εταιρεία startup, μια μικρή εταιρεία, καινούργια εταιρεία, ελληνική εταιρεία, την O7, και αυτό μας κάνει ακόμα πιο περήφανος, γιατί μπορέσαμε να έχουμε και μια αλλαγή στην προσέγγιση μας και να χρησιμοποιήσουμε καινούριους και διαφορετικούς παίκτες στην αγορά μας. Κλείνοντας, η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι η ίδια για πάρα πολλές δεκαετίες. Πρακτικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η αλλαγή στον χώρο του αυτοκινήτου θα αλλάξει και την ασφαλιστική αγορά και την κλασική ασφάλεια του αυτοκινήτου. Νομίζω ότι είναι, η αγορά μας είναι η ώρα να δει κατάματα το αύριο και να αποφασίσει πού θέλει να βρίσκεται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ευχαριστώ.